Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τρίτης, είναι 26 του μηνός Μαΐου. Είμαστε μαζί και απόψε στην παρουσίαση των θεμάτων της σημερινής ειδησιογραφίας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και πάμε να δούμε τα βασικά δεδομένα. Θα ξεκινήσουμε με τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και από μια νέα δήλωση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος λέει ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε πρόορες εκλογές, κάτι το οποίο στο πολιτικό σκηνικό της χώρας παίζει πρώτα απ' όλα ως αντικείμενο συζήτησης, ανασχηματισμός και πρόορες εκλογές. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο. Απέκλεισε τα σενάρια ανασχηματισμού και εκλογών ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης, ενώ υπεραμείνθηκε της απόφασής του για επαναλειτουργία των δημοτικών σχολείων, λέγοντας ότι η κυβέρνηση άκουσε τις εισηγήσεις των ειδικών. Όσον αφορά στο πρόσφατο περιστατικό στον Εύρο, εκτίμησε ότι η δημιουργία του φράχτη, την οποία χαρακτήρισε ανευθέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, προκαλεί νευρικότητα στην Τουρκία. Αφήσαμε τα δύσκολα πίσω μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, ξεκινώντας την τηλεοπτική του συνέντευξη και ευχαρίστησε όλους τους Έλληνες για τις προσπάθειες που έχουν μέχρι στιγμής καταβάλει. Τα δύσκολα τα έχουμε αφήσει πίσω μας και θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους τους Έλληνες που άκουσαν τις συμβουλές των ειδικών. Άλλαξαν τις συμπεριφορές τους, άλλαξαν τις ζωές τους, είπε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτή την εθνική επιτυχία εάν δεν είχαμε δουλέψει όλες και όλοι μαζί. Και αυτό είναι μια σημαντική παρακαταθήκη για τη χώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε τέλος κάθε σενάριο για ανασχηματισμό και εκλογές, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει το πολιτικό κεφάλαιο που έχει σωρεύσει η κυβέρνηση και ότι δεν συνιστά ζητούμενο να ακυρωθεί ο εκλογικός νόμος της απλής αναλογικής. Είπε συγκεκριμένα: «Μα αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα. Η ελληνική κοινωνία πιστεύω ότι περιβάλλει την κυβέρνηση και εμένα προσωπικά με αρκετή εμπιστοσύνη και το κάνει επειδή πιστεύει ότι δεν είμαι τακτικιστής. Ότι το μέλημά μου είναι να κυβερνήσω όσο πιο καλά μπορώ τη χώρα και να εκτιμήσω την εντολή την οποία πήρα. Πήρα μια εντολή τετραετίας. Μας προέκυψε μια πολύ μεγάλη κρίση τον πρώτο χρόνο. Αλλά όπως σας είπα, ο πυρήνας της πολιτικής μας παραμένει ο ίδιος. Έχουμε 158 βουλευτές, μια μεγάλη αποδοχή στην κοινωνία. Είμαστε πιο ισχυροί σήμερα πολιτικά από ό,τι ήμασταν στις 7 Ιουλίου, όταν κέρδισα τις εκλογές. Δεν έχουμε συμπληρώσει καν χρόνο. Είμαστε κυβέρνηση 10 μηνών και γίνεται συζήτηση για πρόορες εκλογές. Τελείως ανεύθυνη αυτή η συζήτηση. Ούτε ένα σχηματισμό βλέπω λόγο να κάνω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι του παρόντος ο ανασχηματισμός, γιατί θεωρώ ότι βασικά η κυβέρνηση έχει βρει το βηματισμό της και δουλεύει καλά. Και υπάρχει κάποια λογική. Όλα τα πολιτικά στελέχη να δοκιμάζονται και να έχουν κάποιο χρόνο να μπορούν να αποδείξουν ότι αξίζουν της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, ο οποίος και τους επέλεξε. Αλλά όχι βιαστικές κινήσεις και κυρίως όχι κινήσεις που πηγαίνουν κόντρα στην λογική των πραγμάτων. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το κράτος μια πρώτη για την ενίσχυση της ομάδας και εργαζόμενων. Του ΣΥΡΙΖΑ για να μην χαθεί καμία θέση εργασίας. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν εξαιρετικά Το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι 2» παρουσίασε σε εκδήλωση στο Ζάπιο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ξεκινώντας, ο κ. Τσίπρας, αφού αναγνώρισε στην κυβέρνηση ότι συντονίστηκε με όσα συνέστησε η επιστημονική κοινότητα για την υγειονομική κρίση, στη συνέχεια άσκησε κριτική λέγοντας ότι ωστόσο σήμερα ασχολείται μονάχα με το πώς θα αξιοποιήσει την κρίση για να επιταχύνει όσα αντιδραστικά είχε σχεδιάσει για την οικονομία, την εργασία και το κοινωνικό κράτος ήδη πριν την πανδημία. Δίνοντας το περίγραμμα της πρότασής του, ανέφερε: «Δεν υπάρχει κανείς στον δρόμο που να πιστεύει ότι η ανάκαμψη είναι εύκολη ή απλή υπόθεση και δεν υπάρχει κανείς σοβαρός οικονομολόγος, ανεξαρτήτως ιδεολογίας, που να πιστεύει ότι μπορεί να έρθει η ανάκαμψη χωρίς να πέσει χρήμα στην αγορά». Έστρεψε τα βέλη του κατά του Πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αντί να πρωταγωνιστεί σε αυτή την πανευρωπαϊκή συζήτηση, αντί να κάνει το παν για να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους που θα πέσουν άμεσα στην αγορά, έχει επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Να εμφανίζεται τακτικά και να παριστάνει τον μάντι κακών. Να λέει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες: «Χάρη σε μένα, σωθήκατε από την πανδημία. Αλλά τώρα προετοιμαστείτε για τα χειρότερα». Και τα χειρότερα μία να τα υπολογίζουν 3, μία 5, μία 10 και την άλλη 13% ύφεση. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ «Μένουμε όρθιοι 2» για την στήριξη της οικονομίας στους επόμενους 4 μήνες περιλαμβάνει ένα πακέτο δημοσιονομικής επέκτασης 13,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, στοχευμένο σε δράσεις που θα έχουν πολλαπλασιαστική επίδραση στην πραγματική οικονομία, αλλά και στήριγμα σε κάθε νοικοκυριό. Σε κάθε
κάθε εργαζόμενο, άνεργο, επιχειρηματή, αυτοαπασχολούμενο. Το πρόγραμμα βασίζεται στην στήριξη της εργασίας και όχι της αναστολής της, όπως υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, και περιλαμβάνει θέσπιση εισοδήματος έκτακτης ανάγκης, μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%, μείωση της προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις στο 50%, ειδικά εγκυοδοτικά εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού με στόχο 3 εκατομμύρια στους συμπολίτες μας. Πριν στεγνώσει το μελάνι, ο ΣΥΡΙΖΑ ξαναγράφει το σενάριο στο αποτυχημένο «Μένουμε όρθιοι», ολοκληρώνοντας ένα εξίσου αποτυχημένο sequel με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Επισημαίνει σε ανακοίνησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλιος Πέτσας, δίνοντας απάντηση στο «Μένουμε όρθιοι 2» του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνεχίζει η ανακοίνωση. Γιατί δεν τα πάει καλά με τους λογαριασμούς. Πότε έρχεται δεύτερος, πότε αντιγράφει ανορθόγραφα, πότε πλειοδοτεί ανεύθυνα και πότε αποδεικνύει ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Για παράδειγμα, ζητά 4.000 προσλήψεις στην υγεία, όταν έχουν ήδη προσληφθεί 4.150. Μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει απολύσεις? Ζητά σύγκληση με τον μέσο όρο στην Ευρώπη στις κλίνες μεθ, ενώ παρέδωσε 557 κλίνες μεθ που αντιστοιχούν στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δεν άκουσε ούτε είδε ότι οι κλίνες μεθ ξεπέρασαν τις 1.000 και ότι ο ίδιος, ο Πρωθυπουργός, έχει δεσμευτεί να φτάσει στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περίπου 1.200 κλίνες μεθ. Υπόσχεται μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%, ενώ έχει ήδη ανακοινωθεί γενναία μείωση της προκαταβολής φόρου τον Ιούλιο. Θυμήθηκε τη σημασία των δημοσίων επενδύσεων στην αντιπολίτευση, ενώ όταν ήταν επί 4,5 χρόνια στην κυβέρνηση, υποεκτελούσε συστηματικά κατά δισεκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Υπόσχεται καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο 100%, ενώ στην πράξη το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε λουκέτα και έκρηξη της ανεργίας, με τις επιχειρήσεις κλειστές, τους εργαζόμενους να ζουν με επίδομα 544 ευρώ το μήνα για τους επόμενους 4 μήνες, τον τουρισμό και την εστίαση σε παράλυση, την οικονομία σε καραντίνα. Υπόσχεται πρόγραμμα διακοπών για όλους, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ. Όχι, δεν ξέχασε τα διακοποδάνεια, αλλά με το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχαν ανοιχτά ξενοδοχεία για να πάει κάποιος διακοπές. Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας, πότε με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, πότε με το παράλληλο πρόγραμμα και πότε με το «Μένουμε όρθιοι 1 και 2, δεν καταφέρνει τίποτε άλλο από το να μένει ίδιος. Και αγκαλιά με το λεφτόδεντρο, τελικά παραμένει ανεύθυνος. Η κυβέρνηση προχωρά με σύνεση στην υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου της, ώστε να ξεπεράσουμε όλοι μαζί με ασφάλεια και αυτή την κρίση. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, πάμε στα της πανδημίας του κορονοϊού. Σήμερα είχαμε την τελευταία ενημέρωση των ιατρικών συνταγτών και μέσω αυτών και των μέσων ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας από τον λοιμοξιολόγο, τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Τώρα, εάν θα υπάρξει ένα δεύτερο κύμα, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Μίλησε για όλα εκείνα τα οποία συνιστούν την εξέλιξη της επιστροφής στην κανονικότητα. Δίπλα του, όπως πάντα, όπως κάθε βράδυ σε αυτή τη γνωστή ενημέρωση, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο Νίκος Χαρδαλιάς, μίλησε και αυτός και για τα μέτρα τα οποία συνεχίζουν να ισχύουν, αλλά και για μια έννοια ίσως την κρισιμότερη όλων που πρέπει να είναι αντιληπτή σε κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι η έννοια της προσωπικής ευθύνης, είναι η ατομική στάση ευθύνης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σήμερα ανακοινώνουμε 10 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.892. 18 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 101 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε ένα ακόμα καταγεγραμμένο θάνατο και 173 θανάτους συνολικά στη χώρα. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 160.991 κλινικά δείγματα. Η πατρίδα μας κατάφερε με την υπομονή όλων μας να περάσει αυτή την πρώτη φάση του ιού, να επιπεδώσει και να μειώσει την καμπύλη της επιδημίας με συγκριτικά πολύ λιγότερες απώλειες από άλλες πολύ περισσότερο έτοιμες σε εισαγωγικά υγειονομικά χώρες. Καταλυτική ήταν η συμμετοχή του κόσμου σε αυτή την επώδυνη και φιλότιμη προσπάθεια. Οι αριθμοί μας, οι οποίοι λένε την αλήθεια, λένε πως τα μέτρα και μαζί με αυτά και το επώδυνο απαγορευτικό οδήγησε σε μείωση κατά 80% της διασποράς του ιού και ήταν η κύρια αιτία που δεν θρηνήσαμε περισσότερες απώλειες στην πατρίδα μας. Η ομάδα των επιδημιολόγων μας και στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία εργάζεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, και η επικεφαλής ομάδας εκτιμήσεων, αναπληρώτρια καθηγήτρια επιδημιολογίας κυρία Σύψα, με ενημέρωση πως βάσει των μαθηματικών μας εκτιμήσεων στην πατρίδα μας, είχαμε ένα πραγματικό αριθμό κρουσμάτων πολύ χαμηλότερο του 1% του ελληνικού πληθυσμού. Τα αποτελέσματα φαίνεται πως είναι κοντά στους πραγματικούς αριθμούς με τα έως τώρα δεδομένα από αρχικές μελέτες αντισωμάτων. Θα με συγχωρέσετε. Πρέπει να αναφερθώ και σε μια άλλη επιτυχία της πατρίδας μας.
Σήμερα έχουν συνολικά καταγραφεί 173 θάνατοι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω από την καθηγήτρια κυρία Σύψα, με το καλύτερο δυνατό σενάριο σχετικά με τη θνητότητα του ιού, δηλαδή ένα 0,55% και χωρίς τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, δηλαδή μια μείωση των επαφών του πληθυσμού περίπου 10%, ο αριθμός των θανάτων θα έχει μια μέση τιμή 13.685 θανάτους, ενώ με μια μείωση των επαφών κατά 20% θα ήταν 7.015 θάνατοι. Τα χειρότερα σενάρια δεν τα αναφέρω, γιατί έστω και αργά κάποια μέτρα φυσικά και θα τα παίρναμε, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Τότε όμως θα ήταν αργά. Η επιστροφή στην κανονικότητα έχει ξεκινήσει. Με προσοχή. Ο ιός εξακολουθεί να υπάρχει. Δεν έχει χάσει την ιδιότητα της διασποράς του. Ιδίως όταν βρει τις κατάλληλες συνθήκες. Διασπείρεται εύκολα. Όταν έχω συμπτώματα του ιού πρέπει να ελέγχομαι. Να ειδοποιώ τους δικούς μου. Να απομονώνομαι. Να παίρνω έγκαιρα και όταν χρειάζεται θεραπεία. Σαν παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, θα ρίσω όλη η γη, έγινε ένα. Ζήσαμε και ζούμε δύσκολες καταστάσεις, με εκατομμύρια ανθρώπους να πέρασαν τον κάβο του ιού και εκατοντάδες άλλες χιλιάδες να μην τα καταφέρνουν. Χρειαζόμαστε την ταχεία κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, αλλά και όλης της ιατρικής κοινότητας, της ηγεσίας, της πολιτικής μας προστασίας, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή τη μάχη απέναντι στον ιό, αλλά και των ερευνητών μας, για να αναγνωρίσουμε τις καλύτερες μεθόδους διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας. Ήδη γίνεται. Εμείς συνεχίζουμε να αναλύουμε τα δεδομένα για τον ιό, για τις νοσηλίες, για την έκβασή τους, για τη χορήγηση θεραπευτικής χρήσης φαρμάκων στην πατρίδα μας. Σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε και συνεχίζει να πραγματοποιείται στην πάλη απέναντι στον ιό. Έρευνα με κανόνες διαφάνειας. Μια έρευνα που θα πρέπει να υπηρετεί τη δημόσια υγεία. Και για το τελικό προϊόν, είτε αυτό λέγεται διαγνωστικό εργαλείο, είτε θεραπεία, είτε εμβόλιο, θα εξασφαλίζει μη αποκλειστικές άδειες και αδειοδοτήσεις και θα υπάρχει η πρόβλεψη της πρόσβασης στον απλό κόσμο. Με αυτή την ευκαιρία, πρέπει να τονίσω πως καταγράφεται από πολλαπλές πηγές σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντική μείωση των εμβολιασμών, που προσεγγίζει το 50% στις ηλικιακές ομάδες κάτω των 2 ετών και υπερβαίνει το 70% στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε γι' αυτό το θέμα και απέστειλε στους αρμόδιους φορείς επιστημονική ενημερωτική εγκύκλιο με θέμα την επικαιροποίηση των συστάσεων εμβολιασμού για παιδιά και ενήλικες κατά την περίοδο της πανδημίας. Στην πατρίδα μας, παρά τις απώλειες, επιτρέψτε μου να πω και να επαναλάβω, δεν είχε τον τελευταίο λόγο και γι' αυτό δεν του κάνω τη χάρη να ξανααναφερθώ σε αυτόν. Η ζωή θα συνεχίσει να νικά. Την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν δημοτικά. Ανοίγουν νηπιαγωγεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Έχει εξηγηθεί και από τον κύριο Τσιόδρα γιατί αυτό είναι καλό για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους. Επίσης έχουν ανακοινωθεί από την Υπουργό Παιδείας οι κανόνες. Πιο συγκεκριμένα τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα επαναλειτουργήσουν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου και τα μαθήματα θα παραταθούν έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Επίσης έχουν τεθεί υγειονομικοί κανόνες για το πώς κινούμαστε σε σχολεία, σε εστιατόρια, σε παραλίες, σε εκκλησίες, σήμερα μάλιστα που γιορτάζουμε και την Ανάσταση, μέσα μαζικής μεταφοράς. Από την τήρησή τους εξαρτάται να συνεχίσουμε την καλή πορεία που έχουμε ως τώρα. Ένα είναι το σίγουρο, ότι δεν ξεμπλέξαμε με την πανδημία. Ο ιός θα βρίσκεται κοντά μας για μεγάλο διάστημα ακόμη και δεν σηκώνει παιχνίδια, όπως έχει αποδειχθεί σε πάρα πολλές χώρες όλου του κόσμου. Εμείς ευτυχώς αποφύγαμε να ζήσουμε φιαλτικές καταστάσεις. Χρειάζεται και στις επόμενες φάσεις να δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, την ίδια πειθαρχία. Σε αυτούς τους δύο μήνες καθημερινής επικοινωνίας, προσπαθήσαμε δίχως αιρεοποιήσεις να δίνουμε με ειλικρίνεια τα πραγματικά στοιχεία και να εξηγούμε τι κάνουμε. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή να διαφωνεί με τον Α ή τον Β χειρισμό, με το ένα ή με το άλλο μέτρο. Ουδής έχει το αλάθητο και πάντα είμαστε ανοιχτοί σε κριτική που είναι ένα συστατικό στοιχείο της ίδιας δημοκρατίας μας. Αλλά ήμασταν πάντα ειλικρινείς και ποτέ δεν κρύψαμε την πραγματικότητα. Η ειλικρίνεια θεωρούμε ότι είναι το βασικό στοιχείο για να χτιστεί μια σχέση πραγματικής, άδολης εμπιστοσύνης. Βρισκόμαστε στην τέταρτη εβδομάδα της δεύτερης φάσης που αφορά σταδιακή αποκλιμάκωση και άρση των περιορισμών. Από το δύσκολο μένουμε σπίτι, έχουμε περάσει το εξίσου δύσκολο, μένουμε ασφαλείς. Το να μείνουμε ασφαλείς, δηλαδή το να τηρούμε τους όρους ατομικής υγιεινής και προστασίας, είναι το μεγάλο στοίχημα που θα μας οδηγήσει οριστικά και αμετάκλητα από εδώ και πέρα στη νέα καθημερινότητά μας. Σήμερα κλείνουμε με αυτή την κοινή συνέντευξη με τον κύριο Τσιόδρα 72 ημέρες από τις 16 Τρίτου σχεδόν καθημερινής ενημέρωσης. Να είστε σίγουροι ότι με τον καθηγητή θα συνεχίσουμε καθημερινά
την εξαιρετική συνεργασία μας πίσω από τις κάμερες των 6, παρακολουθώντας κάθε μέρα τις εξελίξεις. Παραμένει άλλωστε το δικό μας μοναδικό στοίχημα ευθύνης που από την πρώτη στιγμή κληθήκαμε να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Από αύριο λοιπόν και η επικοινωνία μας μπαίνει σε μια νέα φάση, προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα που σιγά σιγά διαμορφώνονται. Ένας κύκλος κλείνει, αλλά παραμένουμε σε γρήγορση, παραμένουμε σε επιφυλακή, παραμένουμε συνεπείς στην τήρηση των κανόνων και των οδηγιών και παραμένουμε υπεύθυνοι στην καθημερινότητά μας. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, από την πολιτική προστασία και από το φιλόξενο Υπουργείο Υγείας, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους μας. Μένουμε ασφαλείς, βγαίνουμε νικητές. Στην πολιτική προστασία δεν σταματάμε. Παραμένουμε σε επιφυλακή. Πάντα έτοιμοι σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Χαρδαλιά και από τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Η έννοια της ατομικής ευθύνης, ένα κρίσιμο μέγεθος που πολλές φορές έχει δοκιμάσει τον ίδιο τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά σοβαρό. Είναι η εξέλιξη στην Ευρώπη, είναι η δυνατότητα της Ευρώπης να στηρίξει την οικονομία της. Αυτή η ιστορία της οικονομικής στήριξης των χωρών που επλήγησαν δραματικά από την πανδημία του κορονοϊού είναι στην επικαιρότητα. Έχουμε μια πολύ, μάλλον υπάρχει σήμερα στην ειδησιογραφία, μια πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία που έχει δώσει το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων σχετικά με την πρόταση διαχείρισης, παύλα απόφαση, σχετικά με το Ταμείο Στήριξης και με τα μέτρα οικονομικής στήριξης χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόταση σύμφωνα με την οποία τα χρήματα από το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανασυγκρότηση από τις επιπτώσεις πανδημίας του κορονοϊού θα πρέπει να διατεθούν με τη μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων, δανείων και εγγυήσεων, φέρεται ότι θα καταθέσει κατά τη συνεδρίασή της την ερχόμενη Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηρίζει σε δημοσίευμά του το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έτσι, όπως τονίζει η Κομισιόν, κινούμενη συμβιβαστικά, θα προτείνει ένα μείγμα αφενός της πρότασης του Ταμείου Ανάκαμψης του Γάλλου Προέδρου και της Γερμανίδας Καγκελάριου με επιχορηγήσεις 500 δισεκατομμυρίων ευρώ και αφετέρου της αντιπρότασης των 4 χωρών, οι οποίες με επικεφαλής τον Αυστριακό Καγκελάριο Σεμπάστιαν Κούρτς απορρίπτουν το Ταμείο Ανάκαμψης ζητώντας να υπάρξουν μόνον επιστρεπτέα δάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η συμβιβαστική πρότασή της θα είναι επίσης αποδεκτή από τους 4 φιδωλούς, δήλωναν οι ίδιοι κύκλοι στο Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στις Βρυξέλλες δεν υπήρξε επιβεβαίωση για τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι οι καθαροί πληρωτές διαπραγματεύονται στο παρασκήνιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πιθανές εκπτώσεις των συνεισφορών. Σε σύνοδο κορυφής για τον κοινοτικό προϋπολογισμό τον περασμένο Φεβρουάριο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρ Μισελ είχε προτείνει έκπτωση μεταξύ άλλων για την Αυστρία, ωστόσο δεν μπόρεσε να αποτρέψει την αποτυχία της Συνόδου. Την Τετάρτη, εκτός από την πρόταση για το Ταμείο Ανασυγκρότησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει επίσης να υποβάλει πρόταση για το νέο 7ετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή για τον κοινοτικό προϋπολογισμό μεταξύ 2021 έως 2027, ο οποίος έχει προσαρμοστεί στην κρίση του κορονοϊού. Και σε αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φαίνεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές για να υποστηρίξουν με αυτές συγκεκριμένα την ανοικοδόμηση μετά την κρίση του κορονοϊού, ιδίως για τους τομείς της οικονομίας που έχουν πληγεί περισσότερο. Μετά από διαμάχη για κοινά κορονοομόλογα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν ότι το προγραμματισμένο Ταμείο Ανασυγκρότησης θα πρέπει να τροφοδοτείται από δάνεια που θα λάβει η Επιτροπή, για να καταστεί δυνατός αυτός ο δανεισμός και ως εκ τούτου το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αυξηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα από το τρέχον 1,2% στο 2% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε και απόψε τον Γιάννη Παργινό. Να σταθούμε με τον Γιάννη και απόψε σε αυτά τα τρέχοντα δεδομένα της ειδησιογραφίας και με αυτό το οποίο φαίνεται. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο, από την βροχερή και κρύα Αθήνα. Εντάξει, τέλος Μαΐου έχετε μια ωραία δροσιά. Όχι ωραία δροσιά, μην μου το δραματοποιήσετε. Κρύο, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, θα έλεγα ότι η βροχή είναι περιζήτη και στη δική μας περιοχή, δεν έχει βρέξει, διότι καταλαβαίνεις το όφελος της καλλιέργειας. Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω την άποψή σου σχετικά με αυτό το οποίο ακούσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, το παλεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει τουλάχιστον 1/3 ως κεφάλαιο επανεκκίνησης των οικονομιών εκείνων των χωρών που έζησαν και lockdown και εκατόν βεστημάτων. Να αποφύγουμε τις βαθιστόχες τις οικονομικές αναλύσεις, ναι, και να προσπαθήσουμε να το δούμε κάπως λίγο απλά για να μας καταλάβουν
όσοι και όσες μας ακούνε και μας βλέπουν. Μάλιστα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη, στο σύνολό της και ως και χωρισμένα κράτη, παύλα έθνη, είναι ζώντες οργανισμοί. Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο βγαίνει από μια δεκάχρονη οικονομική κρίση. Έχει οικονομικά προβλήματα. Στα πρώτα της βήματα τρώει την κατραπάκια. Έχει έναν προϋπολογισμό ο οποίος ήδη έχει εκτροχιαστεί. Μας το είπε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, μας το λένε οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μας το επανέλαβε και σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο, όπως μας το είχε πει και το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής των Ελλήνων. Αυτή η κυβέρνηση που είναι στην εξουσία, όπως και η οποιαδήποτε άλλη ήταν στη θέση της, έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες, πολλές δαπάνες και λίγα έσοδα. Άρα, πώς μπορεί να καλύψει αυτό το κενό και ταυτόχρονα να επανεκκινήσει την οικονομία της? Δεν μπορεί να εκδώσει χρήμα, διότι αυτό το δικαίωμα το εκχώρησε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή ενετάχθη στην Ευρωπαϊκή. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα. Ωραία. Σήμερα άρα, όμως, από πού θα πάρει χρήμα? Κοίταξε, όλοι λένε ένα πράγμα. Ό,τι χρήμα φύγει από το λεγόμενο Κεντρικό Ταμείο θα πάει με τη μορφή επιχορήγησης, επιδότησης. Άρα, θα είναι από μη επιστρεπτέο. Από πού θα πάρει χρήμα ή μάλλον από πού περιμένει? Από αυτό το από την Ευρώπη. Ναι. Και εδώ υπάρχουν οι δύο τάσεις. Δάνειο ή επιχορήγηση τύπου σχέδιο Marshall μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το δεύτερο. Σε αυτό έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Σύμφω. Η μία ομάδα είναι των βόρειων ευρωπαϊκών χωρών, των οικονομικά και βιομηχανικά ανεπτυγμένων, και η δεύτερη ομάδα είναι τα κράτη του Ευρωπαϊκού Νότου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Έρχεται η Μέρκελ και συμφωνεί με τον Γάλλο πρόεδρο σε μισό τρισεκατομμύριο, 500 δισεκατομμύρια, ένα κοινό ταμείο ανάπτυξης. Επ' αυτού του ταμείου αναπτύσσεται μια παραφιλολογία. Επειδή τα 500 δισεκατομμύρια θα βγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα δανειστεί στις αγορές, δίνει το επιχείρημα σε εκείνους που υποστηρίζουν ότι ναι, είναι ευρωομόλογο. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά βγαίνει ο Σόιμπλε και λέει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ευρωομόλογου. Και αναπτυσσομένη σε αυτής της φιλολογίας, η Μέρκελ λέει παιδιά ναι, να αλληλοβοηθηθούμε, έρχεται ο κολλητός της, ο Αυστριακός, με τον άλλο σύμμαχό της, τον Ολλανδό, με τον άλλο της εταίρο, τον Φιλανδό, και λένε παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε τίποτε αυτό, από αυτό το μισό ή το 1 τρισεκατομμύριο χωρίς συγκεκριμένους όρους ελέγχου. Περιμένουμε αύριο Τετάρτη να δούμε τι θα βγάλει το κουτί της Πανδώρας των Βρυξελών. Το τι θα βγάλει, κατά την δική μου άποψη, προσέγγιση και ανάλυση, δεν θα βγάλει τίποτε. Μάλιστα. Θα μας βγάλει και πάλι. Περιμένετε, παιδιά, και θα δούμε. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση. Καλό βράδυ, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Στη δεύτερη και στη τρίτη ενότητα θα ανοίγουμε το κεφάλαιο της τοπικής ειδησιογραφίας. Έχουμε συγκρούσεις στο τοπικό πολιτικό παύλα αυτοδιοικητικό σκηνικό. Έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Έχουμε και μία παρέμβαση σήμερα, η οποία θα συζητηθεί του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την υπόθεση που λέγεται Κώστας Νικολούζος, η γνωστή του δήλωση, αλλά και ο Χιτά, Παύλα Χιτή της Νότιας Κέρκυρας. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Πάμε να δούμε τώρα μερικά θέματα από την τοπική μας ειδησιογραφία που έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Υπήρξε ένα ζήτημα χτες όσον αφορά την εξυπηρέτεια της επιβατών στην προθυμιακή γραμμή Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Χθες είχαμε και την απελευθέρωση των μετακινήσεων προς τα νησιά. Έτσι λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, επικεφαλής της ΛΑΣΥ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων, ζήτησε άμεση παρέμβαση από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής. Πάμε να δούμε περισσότερα. Η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων ζήτησε την παρέμβαση της Περιφερειακής Αρχής
για τους ταξιδιώτες προς την Κέρκυρα προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτησή τους. Η επικεφαλής της παράταξης Αλεξάνδρα Μπαλού σε επικοινωνία που είχε με το ΣΤΑΤ τόνισε πως ήδη αυτή η πρώτη κινητοποίηση έχει φέρει αποτελέσματα, καθώς ήδη έχουν προσθεθεί 2 δρομολόγια, ενώ αναμένεται να προσθεθούν από την επόμενη εβδομάδα όλα τα δρομολόγια της καλοκαιρινής σεζόν. Κοιτάξτε, θεωρούμε απαραίτητο και υποχρέωσή μας όταν ένα θέμα πέφτει στην αντίληψή μας να κάνουμε και άμεση παρέμβαση και να επιδιώκουμε τη λύση του μέχρι τέλους. Σας λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τη Σκοπιά ότι αναδείχθηκε το θέμα και πήραν κάποια μέτρα. Θεωρούμε όμως ότι δεν είναι επαρκή. Θεωρούμε και ότι θα έπρεπε όλα τα δρομολόγια να γίνουν κανονικά και θα έπρεπε αυτό να ήταν ταυτόχρονο και με την άρση των μέτρων. Παρά το ότι αυτό το πρόβλημα, όπως όλοι θα θυμόμαστε, υπήρχε και πριν την άρση των μέτρων. Είχαμε τέτοιες δυσκολίες με τα λίγα δρομολόγια που υπήρχαν με την τροφοδοσία κτλ. Και θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε σε μια περίοδο που υπάρχει το πρόβλημα της πανδημίας, ο κόσμος ταλαιπωρείται και από οικονομικής άποψης και από πλευράς ανησυχίας, να υπάρχει και αυτό το πρόβλημα. Θα έπρεπε να γίνονται πρόσκοπτα τα δρομολόγια και ας μην υπήρχε τόσο μεγάλη επιβατική κίνηση. Παρ' όλα αυτά θα το παρακολουθούμε, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί. Και από εκεί και πέρα, αν από Δευτέρα όλα τα δρομολόγια μπουν κανονικά, ίσως υπάρχει μια καλύτερη ανταπόκριση. Θέλουμε όμως να επισημάνουμε ότι επειδή το ζήτημα της υγείας είναι σοβαρό αυτό, ίσως και την εξέλιξη του θέματος να χρειάζεται κάτι παραπάνω να δούμε, γιατί η κίνηση μπορεί να είναι χαμηλή τουριστική, αλλά το ζήτημα της υγείας απαιτεί και κάποια μέτρα που πρέπει να τηρηθούν. Άρα θα είναι πάντα στην προσοχή μας, αν και τα δρομολόγια που θα μπουν με βάση το θερινό ωράριο θα είναι ικανά να συμβάλλουν στο να κρατιούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και τα μέτρα που χρειάζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Βόρεια Κέρκυρα τώρα, όπου υπάρχουν και πολλά προβλήματα υδροδότησης. Το είδαμε χθες, συνομιλώντας με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ. Αλλά υπάρχει μια πολύ σκληρική κριτική των παρατάξεων της αντιπολίτευσης προς τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Γιώργου Μαχημάρη. Μάλιστα, η παράταξη που ηγήθηκε ο κύριος Σπύρος Εσπιώτης θέτει επιτάπητο συγκεκριμένα ζητήματα λειτουργίας, από ένα σημείο και μετά νομιμότητας αποφάσεων στην διαδικασία κρίσιμων μάλιστα αποφάσεων στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επανέρχεται στην κριτική της προς την Δημοτική Αρχή της Βόρειας Κέρκυρας η παράταξη Δημοτική Ενωτική Κίνηση με επικεφαλής τον Σπύρο Ασπιώτη, η οποία κατηγορεί τον Δήμαρχο ότι συνεχίζει να ευτελίζει τους θεσμούς, να απαξιώνει τόσο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και τις υπηρεσίες του, παίζοντας το θέατρο του παραλόγου με το One Man Show. Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της, η παράταξη Δημοτική Ενωτική Κίνηση αναφέρει: συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας όρισε συνεδριάσεις διαπεριφοράς της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου το Σάββατο 23/5 στις 8 το βράδυ, που δεν πήραμε μέρος για τους παραπάνω λόγους. Αθέτησε τη συμφωνία που κάναμε στο γραφείο του ότι η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γινόταν με φυσική παρουσία των μελών της και ενός γραμματέα με μέγιστο αριθμό μελών 8 στο χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αχαράβης. Υπάρχουν πολύ σημαντικά θέματα τα οποία δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν για περιφοράς και μάλιστα με ένα ναι ή ένα όχι. Ψηφίζω ή καταψηφίζω. Με δεδομένο ότι έχει γίνει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη, θα μπορούσε κάλλιστα και η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να γίνει και αυτή με τηλεδιάσκεψη. Συνεχίζει να μας στέλνει εισηγήσεις των υπηρεσιών του Δήμου για το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς καν να τις έχει διαβάσει και φυσικά να έχει διορθώσει κάποια εκ παραδρομής λάθη. Όπως για παράδειγμα, πώς γίνεται 4 άτομα για 4 μήνες να κοστίζουν στο Δήμο 24.000 ευρώ και 19 άτομα για το ίδιο χρονικό διάστημα να κοστίζουν πάλι 24.000 ευρώ. Και παρά την επισήμαση του λάθους εκ μέρους μου, δεν είχε ούτε την ευτυχία να κάνει την απαραίτητη διόρθωση και την ορθή επανάληψη της εισήγησης, πράγμα που παρ' μη τι άλλο δηλώνει την απαξίωσή του προς το ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου, όπως είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και βέβαια, δεν θα επιρρύψουμε τις ευθύνες στις υπηρεσίες και τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά στο Δήμαρχο, ο οποίος έχει και την εποπτεία, αλλά και τον τελευταίο λόγο, όπως φυσικά και την τελευταία ευθύνη. Είναι επιτέλους ώρα να καταλάβει ο Δήμαρχος ότι μετά τη διάσπαση του Δήμου της Κέρκυρας δεν μας ονόμασε Δήμο Βόρειας Κορέας, αλλά Δήμο Βόρειας Κέρκυρας. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό, να κουβεντιάσουμε δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν το Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας με τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας, τον κύριο Σπύρο Ασπιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Ασπιώτη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Έμπειρος αυτοδιοικητικός ο κύριος Ασπιώτης. Έχει χρηματίσει και δήμαρχος στο παρελθόν, την περίοδο των λεγόμενων καποδιστριακών δήμων, στο Δήμο Αγίου Γεωργίου. Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ζημιάτη. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Πρέπει να σας πω ότι πριν από λίγο έφτασε στο γραφείο μας και μία ανακοίνωση από την παράταξη του κυρίου Βάρελη, Βοράς Επανείδηση. Λίγο πολύ λέει και αυτή η παράταξη τα ίδια. Δηλαδή επιβεβαιώνει και τις δικές της καταγγελίες και θέτει λίγο πολύ ανάλογα ερωτήματα για το ποια επεξεργασία υπάρχει των ζητημάτων που καλούνται κρίσιμα όργανα του Δήμου της Βόρειας Κέρκυρας να καταθέσουν γνώμη και να πάρουν αποφάσεις. Κύριε Ζηνιάτη, το γνωρίζετε πλέον ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ο ρόλος του είναι μηδαμινός. Εκεί που γίνεται η πραγματική μάχη είναι στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Εμείς στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας ζούμε σε ένα απόλυτο σκοτάδι. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής συζητήσει για τα πιο σοβαρά θέματα που υπάρχουν στο Δήμο μας. Δηλαδή, ενώ όλη η Κέρκυρα 8 ολόκληρους μήνες ασχολείται με τα σκουπίδια, εμείς ακόμα δεν έχουμε μιλήσει για τα σκουπίδια. Δεν γνωρίζουμε πώς μαζεύονται, ποιος τα μαζεύει, σε ποιους έχει κάνει αναθέσεις, πού πηγαίνουν τα σκουπίδια. Μία πραγματική αλήθεια την οποία δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε. Έχετε ζητήσει στο παρελθόν, συζητάω, συγγνώμη που σας διακόπτω, και εσείς και άλλες παρατάξεις θυμάμαι, και μάλιστα και άνθρωποι οι οποίοι πορεύτηκαν δίπλα στον κύριο Μαχημάρη και ανεξαρτοποιήθηκαν στη συνέχεια, να υπάρξει μία... είχαμε διακοπή της σύνδεσης. Όχι, επιστρέφει. Ωραία. Λοιπόν, να υπάρξει, κύριε Ασπιώτη, μία συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Το μεγάλο ζήτημα που είναι θέμα και δημόσιας υγείας, είναι και θέμα οικονομίας, είναι και θέμα οικονομικής τελικά λειτουργίας του Δήμου. Και δεν έχει έρθει ποτέ ως αντικείμενο στην ημερήσια διάταξη, ως θέμα στην ημερήσια διάταξη. Όχι μόνο τα σκουπίδια, ούτε η ανακύκλωση, ούτε η δημοτική οδοποιία, ούτε η αγροτική οδοποιία, ούτε τα σχολεία, ούτε ο αθλητισμός. Τίποτε, μα τίποτε, μα τίποτε. Εγώ νιώθω οργή... Μιλάτε για την περίοδο της καραντίνας ή και πριν την περίοδο της καραντίνας? Μιλάμε, κύριε Ζηνιάτη, για 9 ολόκληρους μήνες που λειτουργεί ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας. Ζούμε στο απόλυτο σκοτάδι. Ομερτά. Ο σικελικός νόμος της σιωπής. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που καταγγέλλατε, κύριε Δήμαρχε. Πολύ σοβαρά. Έτσι ακριβώς όπως σας τα λέω. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα εδώ πέρα και πρέπει να το δεχτείτε. Η πολιτική παράταξη που κυβερνά σήμερα τη χώρα, της οποίας είστε εκλεκτό μέλος και στέλεχος, ο κύριος Θεοδωρικάκος, για να δώσει τη λεγόμενη κυβερνησικότητα στους Δήμους, πήρε αρμοδιότητες από αυτό το συλλογικό πράτην του κορυφαίου οργάνου που λέγεται Δημοτικό Συμβούλιο και έδωσε αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Δηλαδή, ο νομοθέτης εδώ έχει δημιουργήσει σε εσάς, στο ζήτημα το οποίο θέτετε, μία παγίδα. Θα σας πω, πρέπει να το δεχτείτε αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό κύριε Ζηνιάτη, είναι πραγματικότητα. Α, εντάξει, χαίρομαι που το δέχεστε. Ένας Δήμος δεν πάει μπροστά εάν... δεν ξέρω αν με ακούτε. Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, κύριε Δήμαρχε. Ένας Δήμος δεν πάει μπροστά αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Συμφωνώ μαζί σας. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Όταν όμως ο κύριος Μαχημάρης δεν θέλει συνεργασία, αλλά θέλει υποταγή, θέλει υποτακτικούς συμβούλους όπως έχει τους δικούς του, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά όσο και να θέλουμε να βοηθήσουμε το Δήμο. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι τραγελαφικό. Πριν λίγο καιρό, πριν περίπου ένα μήνα, ήρθαν στο Δήμο 500 χιλιάρικα. Έτσι. Ως επιχορήγηση. Επιχορήγηση. Μάλιστα. Θέλετε να σας πω κάτι. Ανακοινώθηκε το Δημοτικό Διαμέρισμα των Πάγων πριν ένα μήνα και σηκώθηκε ο κύριος Μαχημάρης και είπε: «Κύριε Ασπιώτη, επειδή ήταν το χωριό μου, επειδή ήμουν πρώην δήμαρχος εκεί, κοιτάξτε να κάνουμε την κατανομή». Και εγώ του είπα: «Κύριε Δήμαρχε, δεν κάνω κατανομή εγώ, το Δημοτικό Συμβούλιο». Θέλετε να σας πω τι ακριβώς συνέβη? Παρακαλώ. Την κατανομή την έκανε μοναχός του
Και όταν το ρώτησα πώς έγινε η κατανομή, ξέρετε ποιος μας είπε ότι έκανε την κατανομή? Ο Κώστας ο Καραμαλής. Ποιος? Ο Κώστας ο Καραμαλής, ο υπουργός. Ο υπουργός, ο υπουργός της Ελλάδος είπε να δοθούν τα χρήματα στο Αγνή, να δοθούν τα χρήματα στον Άηλιά και εκεί πέρα που είπε ο Δήμαρχος. Καταλαβαίνετε γιατί εμπαιγμό γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με εκπλήσετε με αυτό το οποίο λέτε. Με εκπλήσετε πραγματικά. Δηλαδή λέτε ότι μια επιχορήγηση που έχει να κάνει με κρίσιμες παρεμβάσεις σε έργα υποδομής της ευρύτερης περιοχής που τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, ισχυρίζεται ο κύριος Μαχημάρης ότι έγινε κατόπιν υποθήξεως του Υπουργού Κώστα Καραμαλή. Κύριε Ζηνιάτη, αυτά υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι. Κρίμα που δεν το παρακολουθήσαμε. Μάλιστα. Είναι καταγεγραμμένα. Θα σας πω κάτι το οποίο κρατήστε το. Είναι ο μοναδικός δήμος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μισό λεπτό, γιατί τούτο εδώ είναι πολύ σοβαρό. Εγώ θα μείνω στο προηγούμενο. Θα πίνω στο προηγούμενο, γιατί εγώ θυμάμαι τον κύριο Μαχημάρη να αποκαλύπτει και να καταγγέλει την παρέμβαση του Άδωνη Γεωργιάδη, την παρέμβαση σε εκείνη την περίφημη συνεδρίαση για τον Ερημίτη, και εδώ ήταν δεκτικός πιέσεων και παρεμβάσεων για αποφάσεις που αυτοτελώς μπορεί να τις πάρει ο Δήμος ενός άλλου υπουργού της γαλάζιας κυβέρνησης, η οποία πήρε αρμοδιότητες από την τοπική αυτοδιοίκηση και καταγγέλθηκε. Κύριε Ζηνιάτη, πρότεινα στον κύριο Μαχημάρη, αντί 8,5 ώρα Σαββάτο που μας έβαλε να κάνουμε συνεδρίαση. Περιφορά στη συνεδρίαση, θα ήταν καλύτερο να δει την ελληνική ταινία με το ρίζο που του πάει Γάντι. Με λένε ρίζο και όπως θέλω τα γυρίζω. Αν είναι δυνατόν 8,5 ώρα το βράδυ να συζητήσουμε σοβαρά προβλήματα, θα μπορούσαμε Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη. Τι ποιο πρόβλημα ήταν? Αλλά θέλω να σας πω και κάτι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Είμαστε, σας το λέω ειλικρινά, ο μοναδικός δήμος σε ολόκληρη την Ελλάδα που μέχρι σήμερα δεν έχει δημοπρατήσει έργο. Κανένα. Κανένα έργο δεν έχει δημοπρατήσει ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτή η κατάσταση επικρατεί. Νιώθω οργή και αγανάκτηση. Σας το λέω ειλικρινά, ζούμε στο απόλυτο σκοτάδι και δεν το λέω εγώ. Το λένε και οι άλλες παρατάξεις. Πλήρη απαξίωση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλετε να σας πω κάτι? Φιλόδημος. Τα πρώτα 2 εκατομμύρια. Είναι το πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα αναπτυξιακό για την αυτοδιοίκηση. Είναι το πρόγραμμα Φιλόδημος. Θα σας πω, για να δείτε την κοροϊδία. Ήμουν εισηγητής στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού μετά από 2 φορές που δεν έγινε συζήτηση, το έφερε για 3η φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο και είμαι εισηγητή, φαίνεται, από τις ημερήσιες διατάξεις, έτσι. Ήμουν εισηγητής εγώ και ο κύριος Βάρελης. Ξέρετε τι έκανε? Το έκανε μόνος του. Και έβαλε 22 μηχανήματα. Αυτή είναι η ανάπτυξη του Δήμου. Προφανώς χρήσιμα είναι τα μηχανήματα, κύριε Δήμαρχε. Δηλαδή, ένας μηχανολογικός εξοπλισμός στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας δεν είναι κακό να υπάρχει. Εκτός και αν εσείς μιλάτε για μια αναλογία και μηχανημάτων και έργων. Θα σας πω κάτι. Για να πάρετε τα μηχανήματα, πρέπει να κάνετε μια εισήγηση, να πείτε ότι έχουμε 8 μηχανήματα, 12 μηχανήματα, δουλεύουν τα 8, θέλω άλλα 4. Μάλιστα, σωστό. Έτσι, είναι αυτό. Σωστό. Να έρθουμε σε μια αντιπαράθεση και να πούμε ποια κατάσταση πραγματικά επικρατεί. Δεν έχετε εικόνα? Στο άγνωστο. Δηλαδή, λέτε ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή, προσωπικά ο κ. Μαχημάρης, πήρε απόφαση να ξοδευτούν τα χρήματα του Φιλόδημου για αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού χωρίς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι επικεφαλείς των παρατάξεων να έχουν εικόνα του τι ακριβώς μηχανολογικό εξοπλισμό διαθέτει σήμερα από το τμήμα της περιουσίας του ενίου Δήμου που το αναλογούσε ο Δήμος της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτό το γνωρίζει ο κύριος Μαχημάρης. Εμείς γνωρίζουμε μια κατάσταση, τόσα μηχανήματα. Πόσα δουλεύουν, πόσα δεν δουλεύουν, δεν γνωρίζουμε. Ακούστε, κύριε Ζηνιάτη, για να καταλάβετε την κατάσταση που επικρατεί. Από τα 2 εκατομμύρια έβαλε να αγοράσουμε 21 μηχανήματα και μόνο 275.000 να γίνει ένας δρόμος. Πώς τον επέλεξε? Ο κύριος Μαχημάρης γνωρίζει. Εμείς δεν γνωρίζουμε τίποτε. Αυτά είναι μηδαμινά από την πραγματικότητα που υπάρχει τώρα σήμερα στο Δήμο της Βόρειας Κέρκυρας. Θέλετε να σας πω και τα τραγελαφικά που σας τα είπε και ο κύριος Βάλερης. Είναι δυνατόν
είχαμε, θα μου επιτρέψετε να το... Έχουμε δύο λεπτά στη διάθεσή μας και αν έχετε καλοσύνη έτσι λίγο να συνεντομεύετε γιατί θα πάμε... Ωραία, στο για το κορονοϊό, ακούστε, 4 άτομα, εκ των οποίων ένας χειριστής μηχανήματος, 2 εργάτες καθαρότητος και ένας οξυγονοκολλητής. Αυτό το οποίο καταγγέλει ο κύριος Βάρελης, μου έφτασε η ανακοίνωση πριν από λίγο, ήταν στην ημέρησια διάταξη πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού. 4 μήνες, κόστος 24.000, χειριστής μηχανήματος, εργάτης απορριμματοφόρου και οξυγονοκολλητής. Ναι. Για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Και θέλετε να σας πω για, για την αντιμετώπιση των αναγκών που έγιναν από τις πλημμύρες τις 12 και τις 14 Ενδεκάτου του 2019. Μάλιστα. Ακούστε τι ζητάει. Χειριστής μηχανημάτων 2, οδηγοί 5, εργάτες καθαριότητος 10, ένα πολιτικό μηχανικό και ένα μηχανολόγο. Με το αντίστοιχο ποσό. Πώς μπορούμε να... Αν μπορείτε να με καταλάβετε, είστε γνώστης. Μπορούμε να συζητήσουμε δια τηλεφώνου όλα αυτά τα θέματα... Αφού δεν έχουμε εισήγηση, εμείς έχουμε μία εισήγηση, όχι την εισήγηση την πολιτική, έχουμε την εισήγηση αυτή την οποία έχει στείλει η υπηρεσία του κυρίου Δημάρχου στον κύριο Δήμαρχο. Δεν γνωρίζουμε από πού, έχουμε δύο κωδικούς, τους ίδιους. 19 άτομα στοιχίζουν 24.000. 4 άτομα πάλι 24.000. Ποιο διάλογο θα μπορώ να κάνω εγώ τηλεφωνικά. Μάλιστα. Ο Ιησούς είχε κάνει ένα θαύμα στο όρος των Ελαιών, έτσι δεν είναι, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Το Skype έχει λύσει τις αποστάσεις, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και άλλη φορά και εγώ θα προκαλέσω και ένα διάλογο εδώ στο στούντιο, τον κύριο Μαχημάρη και εσάς, να κάνετε μια συζήτηση επικεφαλής. Ανά πάσα στιγμή. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας το υπόσχομαι, εγώ θα το επιδιώξω πάντως. Για να κλείσω. Παρακαλώ. Ελπίζω ότι απόψε που είναι, όπως ξέρετε, το Πάσχα, έτσι. Ναι, ναι. Ας έρθει λίγο μυαλό προς το βορρά, γιατί... Ωραία. Λοιπόν, σας απελευθερώνουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να μην το τσικνήσετε λόγω Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡΤ. Είναι βράδυ Τρίτη, είναι 26 του μηνός. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε το μεγάλο κεφάλαιο που λέγεται απορρίμματα. Όπως σας είπα, ξεκινώντας το δελτίο, είναι κεφάλαιο συζήτηση πολύ ενδιαφέρον. Δεν έχει να κάνει μόνο με την υπόθεση μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κοζάνη ή με τη διαδικασία του εργοστασίου η οποία ξεκίνησε, αλλά έχει να κάνει και με πολλές παράλληλες ενέργειες που είναι εξαιρετικά αναγκαίες για να μπορεί η Κέρκυρα να απεγκλωβιστεί από αυτό το βάσανο που βίωσε τα προηγούμενα χρόνια. Ο κύριος Σπύρος Νεράντζης, επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κερκυραίων και Διαποντίων, έκανε μια παρέμβαση χθες με την ανακοίνωσή του. Το ενδιαφέρον στην παρέμβαση είναι ότι μετά από την ενημέρωση που είχε από την κυρία Μερόπη Ιδρέου, ζητάει να υπάρξει και μια τυπική και ουσιαστική ταυτόχρονα διαδικασία για τον απεγκλωβισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης από την υπόθεση που λέγεται Χιτά Παύλα Χιτή της Νότιας Κέρκυρας. Δηλαδή, αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ο επικεφαλής της παράταξης, η Κέρκυρα Ψηλά Σπύρος Νεράντζης, μίλησε στην κάμερα του ΣΤΑΡΤ για την ανακοίνωση που εξέδωσε, στην οποία τονίζει πως χρειάζεται συνολική αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης. Άση του εθνικού σχεδιασμού και του περιφερειακού να ανοίξει ο Χιτή Λευκύμης και να μην γίνει μεταφορά. Γιατί ο περιφερειακός σχεδιασμός έλεγε ο καθένας θα έχει την διαχείριση των απορριμμάτων εδώ. Όμως αλλάξαν τα δεδομένα. Την ίδια άποψη είχε και ο κύριος Μητσοτάκης όταν είχε έρθει στην ομιλία του εδώ. Αλλά σαν δεδομένα οφείλουμε να τα παρατηρούμε αυτά. Οπότε, από τη στιγμή που έδωσε με πολιτική βούληση ναι στη μεταφορά και όχι στο Χιτή Λευκύμης, για μας αυτά είναι μηνύματα ότι αλλάζει ο εθνικός σχεδιασμός. Οπότε και εμείς τον περιφερειακό σχεδιασμό πρέπει να τον πάμε ανάλογα.
πρέπει να προβλέψουμε δηλαδή και να είμαστε έτοιμοι για τις εξελίξεις. Να λάβουμε υπόψη μας ότι μιλήσαμε για ενεργειακή αξιοποίηση, μιλάει η κυβέρνηση, μας θυμίζει την υποχρέωσή μας για το 2030 να θάβουμε περισσότερο, λιγότερο από το 10%, οπότε όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα αλλάξει και με γεωγραφικά κριτήρια ο περιφερειακός σχεδιασμός. Ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσης δήλωσε πως παρά το γεγονός ότι δεν έχει μελετήσει την πρόταση του Σπύρου Νεράτζη, βρίσκει θετικό το γεγονός ότι ανοίγει η συζήτηση για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν. Επομένως προχωράμε και εμείς ως Δήμος και βρισκόμαστε σε καλό στάδιο για ενός υποψήφιση τοπικού σχεδίου διαχείρισης των απορριμμάτων και πιο άμεσα θα φύγει προσκύνηση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός λειτουργίας της καθαριότητας για να γνωρίζουν οι συμπολίτες μου τους κανόνες. Διότι χωρίς κανόνες κανένας Δήμος δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα. Ο αντιπρόεδρος του ΦΟΖΑ Χρήσαν Σαλής από την άλλη πλευρά κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να συμβεί αναθεώρηση σχεδίου διαχείρισης τη στιγμή που πολλές καταστάσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή να συζητάμε για αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης. Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη μια σημαντική προσπάθεια σε όλους τους τομείς η οποία στοχεύει στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα στα πλαίσια όλων των κινήσεων που τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον έχουν αρχίσει να αποκτούν σάρκα και οστά. Και έτσι αναφέρομαι στην αποκατάσταση των 3 κυττάρων στο Χιτά Τεμπλονίου, στη μεταφορά των απορριμμάτων, η οποία κρίθηκε αναγκαία ως μεταβατική διαδικασία στο διάστημα κατά το οποίο θα γίνεται η κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων και στην κατασκευή του εργοστασίου. Πάντως, κυρίες και κύριοι, στην απόφαση Γραφάκου υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση προς την τοπική αυτοδιοίκηση της Νότιας Κέρκυρας. Ο Χιτά Παύλα Χιτή της Νότιας Κέρκυρας να χρησιμοποιηθεί ως να αξιοποιηθεί και να γίνει ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Είναι πραγματικά μια πολύ προοδευτική και ενδιαφέρουσα πρόταση. Το ακούσαμε χθες να το σχολιάσει και ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο Νίκος Γκούσης. Ζητήσαμε την άποψη και του Δημάρχου της Νότιας Κέρκυρας, του κύριου Κώστα Λέση, και πάμε να δούμε και εδώ το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια. Για την επόμενη μέρα του Χιτή Λευκύμης μετά την παύση λειτουργίας του, μίλησε στο ΣΤΑΡΤ ο Δήμαρχος Νότιας Κέρκυρας Κώστας Λέσης μετά την δήλωση Γραφάκου πως σκοπεύει να αξιοποιήσει τον Χιτή ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το θέμα αυτό θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει διαβούλευση. Η πρώτη πρόταση την οποία κατατέθηκε από τον κύριο Γραφάκο ως κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει θετική ανταπόκριση. Αλλά δεν είναι μόνο διάστατη δράση την οποία θα φιλοξενήσει ο χώρος αυτός. Υπάρχουν αρχαία. Υπάρχει λοιπόν, πρέπει να δούμε αν η περισσία καθαριότητας μπορεί να φιλοξενηθεί στο χώρο αυτόν. Εάν μπορεί να γίνει χώρος πρασίνου, πράσινης γωνιάς. Δηλαδή πρέπει να τα δούμε όλα αυτά με πάρα πολύ λεπτομέρεια και με νυφαλιότητα. Ο Δήμαρχος δήλωσε πως το μέλλον του Χιτή Λευκύμης θα το καθορίσουν οι ίδιοι πολίτες και το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς το προσεχές διάστημα θα γίνει σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και γυναικείες συνελεύσεις. Η διαβούλευση ανοιχτή. Θα καταθέσουν όλες οι προθάσεις τους. Όχι μόνο η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και πόσο μάλλον το κυρίαρχο ρόλο θα τον έχουν οι άνθρωποι που αγωνίστηκαν για αυτό το χώρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα αυτό βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο και πιστεύω ότι σήμερα δεν είμαστε πλήρως έτοιμοι και δεν είναι σωστό. Εγώ μπορεί ως Δήμαρχος να έχω μια ολοκληρωμένη άποψη για την χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Όμως δεν λειτουργώ έτσι. Για το μέλλον του Χιτή Λευκύμης μίλησε στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» και στον Σπύρο Ζηνιάτη και την Ιρό Λέλα, ο επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρατική συνεργασία για τον Νότο», Νίκος Γκούσης. Εσείς τι λέτε ότι θα γίνει ο Χιτά της Νότιας Κέρκυρας? Η Δημοτική Αρχή λέει ότι είναι δικός μου χώρος. Και άκουσα τον κύριο Δήμαρχο της Νότιας Κέρκυρας να λέει ότι εγώ εκεί θέλω να εγκαταστήσω την υπηρεσία καθαριότητας. Συμφωνείτε σε αυτό? Ο κύριος Γραφάκος έβαλε άλλα δεδομένα. Ότι αυτός ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αφού βέβαια του γίνει μια πρόταση στο Δήμο. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να καλησπερίσουμε, να μείνουμε στο κεφάλαιο που λέει τα απορρίμματα και πάμε να καλησπερίσουμε τον Δήμαρχο Παξών, τον Δήμαρχο Παξίων πιο σωστά,
τον κύριο Σπύρο Βλαχόπουλο. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευτυχώς αυτή η τεχνολογία του Skype έχει μπει πολύ δυναμικά στη ζωή μας. Έχει λύσει το ζήτημα της απόστασης. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και καλησπέρα και στους κατοίκους των Παξών, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί θα μας βλέπουν εκεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Δήμαρχε, να ακούσουμε την άποψή σας για την υπόθεση των απορριμμάτων και συνολικά τις εξελίξεις. Αφορά και τους Παξούς η εξέλιξη για το εργοστάσιο, αλλά σας αφορά ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι που έγινε γνωστό χθες και το μεταδώσαμε. Ότι τα απορρίμματά σας θα οδηγηθούν στο ελληνικό. Δηλαδή βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία έρχεται και ικανοποιεί το αυτονόητο και το αναγκαίο και το οποίο αποτελούσε αντικείμενο διεκδίκησης και με μάλιστα πολύ μεγάλη ένταση η εντοπική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Δημάρχε. Θέλω να μου επιτρέψετε καταρχήν παρακαλώ. Να ευχαριστήσω τον φίλο και πρόεδρο του ΦΟΣ Δαϊπύρου, τον δήμαρχο Ζηρού, τον Νίκο τον Καλατζή, και επίσης τον δήμαρχο της Οικουμενίσσας, τον Γιάννη τον Λούλο, για την διαρκή υποστήριξη που παρέχει στο Δήμο Παξών τα τελευταία 3 χρόνια με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Οικουμενίτσας και βέβαια όλα τα μέλη του ΦΟΣ Αϊπύρου, με τα περισσότερα από τα οποία είχα επαφές τους τελευταίους πολλούς μήνες, προσπαθώντας να βρω μια λύση στο θέμα του τελικού προορισμού ισότητα αφορά τα απορρίμματα των Παξών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα που φτάσαμε σε αυτό το αίσιο αποτέλεσμα, το οποίο είναι διπλά επωφελές, διότι και σε μας δίνει ένα προορισμό που είναι κοντινότερος, άρα είναι πιο εύκολο να φτάσουμε ως εκεί, και με μικρότερα κοστολόγια για το Δήμο Παξών, και ταυτόχρονα διασώζει μία ποσότητα 2.000 τόνων κατ' έτος από τη συνολική ποσότητα που οι άλλοι τρεις δήμοι μπορούν να μεταφέρουν ως σίδησα πια. Από το νησί της Κέρκυρας λέτε. Από το νησί της Κέρκυρας, έτσι. Τώρα, αυτή η απόφαση φαντάζομαι ότι δεν ελήφθη έτσι γενικά και αόριστα. Ήταν αντικείμενο μιας συνεργασίας που είχατε με το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τον κύριο Γραφάκο, ο οποίος φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται τη διάσταση και λίγο πολύ τα ουσιαστικά προβλήματα του όλου ζητήματος που μας έχει ταλανίσει ως κοινωνία. Ο κύριος Γραφάκος προέρχεται από το χώρο της αυτοδιοίκησης. Είχα μαζί του μια συνάντηση στα τέλη του 19, του εξέθεσα την κατάσταση, κατανόησε πλήρως το πρόβλημα, διότι δεν έχει να κάνει με μια πρόσχερη αντιμετώπιση του θέματος της συγκέντρωσης και της μεταφοράς των απορριμμάτων των Παξών, αλλά έχει να κάνει με ένα ευρύτερο πλάνο που περιλαμβάνει την αποκατάσταση της Χαλά των Παξών. Μάλιστα. Και την υλοποίηση δύο σπουδαίων έργων που έχουμε εντάξει στο ΕΣΠΑ, που αφορά την κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης με όλα τα περιφερειακά του υποσυστήματα και τη δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ανακύκλωσης. Αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν όσο ο χώρος παρέμενε εγκλωβισμένος από εκατοντάδες τόνους απορριμμάτων, τα οποία έχουν σωρευτεί εκεί τους τελευταίους 10-12 μήνες, ίσως και παραπάνω, και τα οποία δεν μπορούν να τύχουν καμίας διαχείρισης. Δηλαδή, έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί χαδά. Έχει απίσει το σκουπίδι, δεν μπορεί να τύχει οποιασδήποτε διαχείριση. Είναι σαφές αυτό. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, με την απόφαση αυτή, απεγκλωβίζεστε, μεταφέρετε δηλαδή όλο αυτό το χίδιν, σάπιο σκουπίδι, σε αυτό τον χώρο υποδοχής και εναπόθεσης. Και από εκεί και πέρα τρέχεται με γρήγορους ρυθμούς αυτό το οποίο μας περιγράψατε προηγουμένως. Σωστά. Και μάλιστα υπάρχει και δεύτερος κύκλος, όπου θα αφορά άλλη απόφαση του ΦΟΣ Αϊπύρου για τα σκουπίδια που θα παράγονται και θα μεταφέρονται εντός σύντομου χρόνου στο εργοστάσιο καταρχήν στη Δοδόνη και μετά σε Χιτή. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ανοίγει ο δρόμος για να φτάσουμε στον τελικό στόχο που έχει ο Δήμος Παξών, που είναι να μπορεί να διαχειρίζεται τα απορρίμματά του εντός των ορίων του Δήμου. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα απαιτήσει και μια τρίτη εγκατάσταση που θα μπορεί να αξιοποιήσει ενεργειακά το υπόλοιμα. Διότι θυμάστε στην εκπομπή που είχαμε με τον είναι μεγάλο στοίχημα αυτό. Είναι και πολύ ενδιαφέρον που επιμένετε σε αυτό. Ευελπιστώ ότι θα είμαστε από τους πρώτους νησιωτικούς Δήμους στη χώρα που θα το πετύχουν, διότι και εκεί έχουμε κάνει δουλειά τα τελευταία 5 χρόνια.
και πλέον υπάρχουν ευήκοα ότα, αλλά όχι μόνο ευήκοα ότα, υπάρχουν και άνθρωποι που δρομολογούν εξελίξεις και παίρνουν αποφάσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα, διότι αρχίζει τώρα ο κόσμος νομίζω να το καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ολοκληρωμένη διαχείριση όταν έχουμε εγκαταστάσεις που παραλαμβάνουν σύμμικτο απόρριμμα και το 50% αυτού το επιστρέφουν ως υπόλοιμα για να τα αφήσει σε κάποιο ηγητή. Δεν είναι αυτό σύγχρονη διαχείριση και δεν είναι και η οικονομικότερη μέθοδος. Το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών ποιο είναι, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω ότι επειδή ανοίγουν και άλλες δυνατότητες με την παραχώρηση αρμοδιότητας πια στην ΜΟΔ και στην ΕΕΤΑ να θεωρούν μελέτες και να βοηθάνε στην υλοποίηση μεγάλων έργων, ότι μέσα στην επόμενη διετία θα έχουμε φτάσει στο να έχουμε σίγουρα ανάδοχο και να έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων, την κατασκευή τους. Έτσι καθίσταται ύπαρξη ένα πράσινο νησί, κυριολεκτικά. Δηλαδή μιλάμε για μια εντελώς νέα ανατρεπτικού τύπου εποφελή για τους κατοίκους και εποφελή για το περιβάλλον διαδικασία. Μιλάμε για κάτι που είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το μεγάλο στόχο που χρόνια τώρα πια υπηρετείτε όλοι όσοι ζείτε σε αυτό το νησί, να είναι ένα διαμάντι και από πλευράς αισθητικής, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και από πλευράς καθαριότητας, που το ένα είναι αναγκαίο του άλλου, συνώνυμο τελικά του άλλου. Κοιτάξτε, εμείς με μεγάλη προσπάθεια κρατήσαμε τα επίπεδα καθαριότητας στο νησί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Δηλαδή όσοι έρχονται τα καλοκαίρια κυρίως εδώ, βλέπουν ότι οι οικισμοί και όλες οι περιοχές που έχει των οικισμών είναι πάρα πολύ καθαροί. Το πρόβλημα μας ήταν πάντα η εναπόθεση αυτών των απορριμμάτων και η μεταφορά. Ναι. Τώρα λοιπόν πλησιάζουμε, όπως σας είπα, στον τελικό στόχο και να πω εδώ γιατί το οφείλω και να ευχαριστώ στον Δήμαρχο της Νότιας Κέρκυρας, τον Κώστα Τολέση, που δέχτηκε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του μικρότερου από τα δύο έργα, που είναι η δημιουργία πράσινου σημείου και γωνιών ανακύκλωσης, δανείζοντάς μας την τεχνική του υπηρεσία. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και στο στούντιο, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σε έχουμε στο στούντιο. Δόξα τω Θεώ, η τεχνολογία μας έχει απεγκλωβίσει από το όποιο πρόβλημα της μετακίνησης. Ήσασταν πάρα πολύ ωραία εδώ στο πλάνο, με πολύ καθαρό ήχο. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πολύ ουσιαστική και για τους κατοίκους των νησιών μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ και βέβαια καλή είναι η τεχνολογία, αλλά η προσωπική επαφή... Εννοείται. Και σας... είστε πρόκειστε όποτε θέλετε τώρα που ανοίγουν οι μέρες... Ναι, βεβαίως. Να κάνουμε μια περίγηση να δούμε από κοντά όλο αυτό το οποίο εκεί συντελείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με τα απορρίμματα, έχει να κάνει όμως και με μια σύγκρουση. Θα το κρίνετε εσείς στο μικρό τοπικό πολιτικό τοπίο. Γνωρίζετε για την περίφημη ανακοίνωση του κυρίου Κώστα Νικολούζου, για την πικρία που εξέφρασε απέναντι στον πολιτικό φορέα που τον ανέδειξε δήμαρχο της Κέρκυρας. Σήμερα, μάλλον χθες, βγήκε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ για τον Κώστα Νικολούζο, βγήκε σήμερα και μία ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση του Χιτά Παύλα Χιτή της Νότιας Κέρκυρας. Ο Βαγγέλης Καποδίστριας μίλησε με τον γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Βλάχο Πολίτη, και πάμε να δούμε περισσότερα. Η δήλωση του πρώην Δημάρχου Κώστα Νικολούζου ότι διακόπτει κάθε σχέση με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε την αντίδραση της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας Φόντας Βλάχος, μιλώντας στην κάμερα του ΣΤΑΡ, τόνισε πως η ανακοίνωση αυτή ήταν προϊόν αλξιστικού θυμού. Η ανακοίνωση του πρώην Δημάρχου και πρώην, μην το ξεχνάμε, και πρώην συντονιστή της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, του Κώστα του Νικολούζου, είναι χαρακτηριστική περίπτωση μιας ανακοίνωσης όπου γράφτηκε με κυρίαρχο ένα ναρκισιστικό θυμό που δεν ελέγχεται από καμία λογική, δεν έχει κανένα λογικό φίλτρο. Όταν, για να μείνουμε στην πιο σκληρή διατύπωσή του, μιλάει για ηθική και ίσως και φυσική εξόντωση, θέλω να τονίσω ότι πάντα είχε αυτή την έμονη ιδέα, ότι, που δεν τεκμηριώνεται με τίποτα απολύτως, ότι
ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ τον υπονόμευε πάντα. Αν ακόμα είχε κάποια άποψη για τα σκουπίδια διαφορετική, αυτή δεν είναι υπονόμευση. Όπως αυτός κύριος εκφραστής της δημοτικής πολιτικής είχε μία άποψη και η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να είχε μία άλλη. Όσον αφορά δε το θέμα περί φυσικής εξόντωσης, είναι εξοργιστικό το λιγότερο. Δηλαδή, τι είναι ο Σκουρλέτης, αν μιλήσουμε σε κεντρικό επίπεδο, και εγώ ή ο Τόμπρος πιο πριν ή ο Κρητικός, είμαστε μαφιόζοι οι οποίοι θα βάζανε να τον εξοντώσουνε? Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην λειτουργία του Χιτή Λευκύμης, τονίζοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιεί την εξέλιξη αυτή για επικοινωνιακούς λόγους. Και το γεγονός είναι ότι έκανε ακόμα μία επικοινωνιακή, εμφάνιση η Νέα Δημοκρατία δια του Γραφάκου. Ποια είναι τα γεγονότα? Τα γεγονότα, δηλαδή, μετρώει η μύτη μου να πω ότι υπάρχει απίστευτη πολιτική ανηθικότητα και πιστεύουν ότι ο κόσμος δεν έχει μνήμη και της Λευκύμης και της Κέρκυρας, για να μην πω ότι τρώει κουτόχορτο, γιατί αυτή η λαϊκή παροιμία έκφραση είναι που εκφράζει τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ας μην ξεχνάμε ότι το Χιτά, που αργότερα έγινε Χιτή, δεν έχει καμία διαφορά ως προς το μόνο τι θα έπεφτε. Χιτή Λευκύμης ήταν απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι πρώτη φορά, γιατί ήρθανε και σε εμάς τα ΜΑΤ και το πληρώσαμε αυτό και δεν λέει τίποτα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι και τις εκλογές τις βουλευτικές έλεγε σαφέστατα ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο ΠΕΣΔΑ και να πάνε στο Χιτή Λευκύμης, και τώρα ξαφνικά, νομίζοντας ότι όλοι τρώνε κουτόχορτα και χωρίς να κάνει την παραμικρή αυτοκριτική και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, λέει πανηγυρικός ότι έγινε κάτι το οποίο είναι δεδομένο με τη μεταφορά των σκουπιδιών, που αυτό ήταν μια δική μας αδυναμία, ένα δικό μας λάθος που δεν το καταφέραμε να το κάνουμε, με ευθύνες κεντρικές βέβαια, όχι τοπικές. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βλάχος είχε ενδιαφέρον σε αυτά τα οποία είπε, ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και αργότερα. Άλλωστε, υπάρχει θέμα λίγο πολύ, θα μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα απορρίμματα. Πάμε τώρα σε μια θλιβερή είδηση, έγινε γνωστό χθες, ένας άνθρωπος που ήταν πολύ αγαπητός σε φίλους και σε αντιπάλους. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης της Ζακύνθου, ο Διονύσης Νιωτόπουλος, δεν είναι πια ανάμεσά μας, έδωσε μάχη, έδωσε πολυετή μάχη με την επάρατο νόσο. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λύγησε, γνωρίζοντας μάλιστα πόσο δύσκολος ήταν αυτός ο αγώνας. Ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος. Και πάμε να δούμε ένα μικρό αφιέρωμα, ένα χαίρε δηλαδή, σε αυτή την πολύ σεμνή προσωπικότητα. Έφυγε χθες από τη ζωή ο Λευτέρης Νιωτόπουλος μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1964. Συμμετείχε σε φιλαρμονικές, μαντολινάτες και χοροδίες από μικρή ηλικία. Σπούδασε στην Αθήνα. Το 2014 αποφάσισε να διεκδικήσει την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, συμμετέχοντας στο Συνδυασμό ΑΝΑΣΑ, με επικεφαλής τον Θεόδωρο Γαλιατσάτο. Το 2019 εισέπραξε την τεράστια αποδοχή και την αγάπη της κοινωνίας για δεύτερη φορά, συγκεντρώνοντας πάνω από 3.000 σταυρούς προτίμησης. Ήταν μια νίκη προσωπική που ουσιαστικά απέδειξε ότι από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως αντιπεριφερειάρχης, ποτέ δεν έπαψε να μάχεται για το καλό του τόπου και να ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους του. Υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπηρέτησε στη ΔΟΗ Ζακύνθου ως προϊστάμενος τμήματος διοικητικής υποστήριξης και μηχανογράφησης. Ήταν παντρεμένος με την Άννα Λομποτέση και έχει δύο παιδιά, το Δημήτρη και την Κωνσταντίνα. Επίσης, είχε εκλεγεί αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εργαζομένων του Υπουργείου Οικονομικών με την ΠΑΣΚΕ. Διατελέσε αναπληρωτής αντιπρόεδρος στην ΟΔΑΣ και μέλος χοροδιών. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Όπως την είδαμε, την προσεγγίσαμε, τα καταγράψαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού, θα ακολουθήσουν διαφημίσεις 9:30 σε αυτό το στούντιο με την Ρολέλα, στην ενημερωτική εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Θα περπατήσουμε σε αυτό το θαυμάσιο κόσμο της τοπικής μας ειδησιογραφικής πραγματικότητας έως τις 11:05. Άστατος καιρός με παροδικά αυξημένες νεφώσεις αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα Επιρωτικά, τις Ποράδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνιούν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και στα πελαγιοτοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Δυτική Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα. Γενικά άστατος καιρός με πιθανότητα για κάποιες μπόρες, αλλά και αρκετά διαστήματα με σχεδόν καθαρό καιρό. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Πάτρα, τον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία, την Κυλλήνη και τη Ζάκυνθο θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κεφαλονιά, την Ιθάκη από 17 έως 24 και στη Λευκάδα από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία 49 με 96%. Ήπειρος. Γενικά άστατος καιρός με πιθανότητα για κάποιες μπόρες αλλά και αρκετά διαστήματα με σχεδόν καθαρό καιρό. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα Ιωάννινα θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αμφιλοχία την Πρέβεζα, στην Άρτα, στο Αγρίνιο από 18 έως 25 και στην Ιγουμενίτσα από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία 48 με 95%. Για την Κέρκυρα, τους Παξούς και τα Διαπόντια νησιά. Γενικά άστατος καιρός με πιθανότητα για κάποιες μπόρες αλλά και αρκετά διαστήματα με σχεδόν καθαρό καιρό. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ. Στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη της Κέρκυρας θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη βόρεια Κέρκυρα, στην Ερίγουσα και το Μαθράκι από 17 έως 24. Στους Οθονούς από 16 έως 24, ενώ στην νότια Κέρκυρα και τους Παξούς από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Σχετική υγρασία 49 με 97%. Θερμοκρασία θαλάσσας 20 με 21 βαθμοί.